Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το παιδί, το 17χρονο που... Κοίταξε, η μεγάλη ανατροχήλα είναι. Η μεγάλη ανατροχήλα. Άμα ακούσε 17χρονο παιδί να φεύγει από σφαίρα, άοπλος, επειδή έτρεχε με το αυτοκίνητο χωρίς άδεια, τι είναι τη συζήτηση να κάνουμε. Εντάξει, ναι. Και ακούς 17χρονος και θυμάσαι τον Κομνηνό. Μέρες που είναι του Πολυτεχνείου. Ένα 17χρονο. Και εν πάση περιπτώσει να πέφτουν κεφάλια. Πρέπει να πέφτουν κεφάλια όταν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται με μικρές ποινές. Πρέπει να πέφτουν κεφάλια. Αυτό που γίνεται προϊονίζεται και την επανάληψή του. Εκ των πραγμάτων, όταν η αστυνομία έχει την άνεση, την οδηγία, την καθοδήγηση και την εκπαίδευση να τραβάει πιστόλι εύκολα, τελείωσε η υπόθεση. Όταν η καταστολή προηγείται της ασφάλειας των πολιτών, πρώτα καταστέλουμε τους πολίτες και μετά να ασχολιόμαστε με την ασφάλειά τους. Των... Υπάρχει μια ελληνική παροιμία που λέει «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή». Όταν έχεις υπάρξει συμπράτων με τη Νέα Δημοκρατία και στα μνημόνια και στις πολιτικές, με αντιπροεδρία στην κυβέρνηση και υπάρχει μια φυσική διαδοχή, δεν μιλάω τώρα για το... τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου, μιλάω για την πολιτική συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί άμα μιλήσω για τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου, θα δείτε πάρα πολλά κόμματα να αλλάζουν φορολογικό Μητρώο. Για να λέμε λίγο τα πράγματα όπως έχουν. Απ' την ότορα να έρχονται τώρα, ΠΑΣΟΚΙ, να σου λένε ότι κάνεις το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά για τα Τέμπη, πάνω σε παιδιά πεθαμένα, λιωμένα, εξαφανισμένα, τεμαχισμένα. Λοιπόν, δεν μπορεί να σταθεί αυτή η φράση, δεν μπορεί να σταθεί αυτή η κουβέντα. Εξοβελίστηκε και δεν μπορούν να εμφανίζονται άνθρωποι μέσα στη Βουλή υποτιμώντας τον κοινό νου το και την κοινή νοημοσύνη. Κάτι να καταλάβει ο κόσμος. Όταν ξεκινήσεις με προανακριτική επιτροπή, πρέπει να έχεις ονοματισμένα τα πρόσωπα, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, και ονοματισμένο το είδος της ευθύνης για την οποία είσαι πεπισμένος. Που ακόμα δεν έχει προκύψει. Αυτό λοιπόν, άμα δείτε, οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί για προανακριτική δεν λένε. Η Κανέλη έκανε αυτό. Μάλιστα. Ο Κακλαμάνης έκανε εκείνο. Για ο Κόκαλης έκανε εκείνο. Κατάλαβες. Επομένως, δεν μπορείς να πας. Εμείς λέμε, τα κοιτάς όλα 30-40 χρόνια, βλέπεις από αυτό που θα προκύψει ποιος έχει, πείθεσαι γι' αυτό και πας σε προανακριτική. Η ακρίβεια είναι ένα τέχνασμα. Το εννοώ το τέχνασμα. Είναι ένα τέχνασμα να ασχολούμαστε με την ακρίβεια, πιστεύοντας ότι με τα πρόστιμα θα γίνουν άγιοι. Δεν είναι κακό να επιβάλλω για τα πρόστιμα. Όχι, όχι. Με τα πρόστιμα όμως να πιστεύει κάποιος ότι επειδή έφαγε πρόστιμο, θα σταματήσει η κερδοσκοπία. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι το δηλητήριο του Σκορπιού θα φύγει από το Σκορπιό επειδή του έριξε σαγιασμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα σας το πω. Δεν μπορεί να εξορκίζετε τη φύση του κεφαλαίου. Θα βγάλει λεφτά, δεν θα βγάλει έτσι, θα βγάλει αλλιώς. Θα βρει τρόπο να πάρει ακόμα και από την τσέπη μας τα λεφτά για το πρόστιμο. Όποιος τρώει πρόστιμο. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Αλλά προσέξτε, η αστροκέρδεια είναι στη φύση του συστήματος. Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η δική μας η πρόταση είναι ότι οι αγώνες κρίνονται όχι με τα πρόστιμα, κρίνονται στους δρόμους. Και όποτε ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, κατάφερε πραγματικά μεγάλες ανατροπές. Αύριο είναι επέτειος του Πολυτεχνείου. Το φανταζόσαστε ότι θα μιλάμε για ψωμί, για παιδεία και για ελευθερία. Και το κυριολεκτό 50 χρόνια μετά του Πολυτεχνείου. Μέχρι να βγει ο κόσμος στον δρόμο, όμως, τι θα να γίνει. Βγει ο κόσμος αύριο στον δρόμο, να περπατήσει μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία, να ξεκινήσει από γωνία Γεωργίου Σταύρου και Σταδίου. Να πάμε να τον μπλόκο το δικό σας. Ναι, από εκεί ξεκινάμε στις 5 η ώρα. Και να ξέρετε ότι σήμερα αυτό τον γλυκό, ζεστό, υπέροχο Νοέμβρη, εμείς θα τον δείξουμε και σε ντοκιμαντέρ που θα παιχτεί, το πρώτο ντοκιμαντέρ που θα παιχτεί για το Πολυτεχνείο που έχουμε γυρίσει σήμερα το απόγευμα στο Πολυτεχνείο. Έχει σημασία να πιστεύει κάποιο ότι με ένα επιδοματάκι από εδώ, με ένα προστιμάκι στους μεγάλους, με 350 ψωροεκατομμύρια, όταν ο λαός έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια τα τελευταία 20 και 30 χρόνια, θα μπορέσει να γλιτώσει από την εσχροκέρδεια, είναι γελασμένος. Όσο τα βασικά είδη είναι τσακισμένα από το φουπουά, όσο οι προτάσεις του ΚΚΕ μακάρι να βρίσκανε την ίδια συνένεση που βρήκανε για τα Τέμπη και τα νομοθετήματα που κατεβάσαμε εμείς και δεν τα πέρασαν ποτέ, μεταξύ αυτών. Και αυτό μάλιστα, για την ακρίβεια. Μάλιστα, κύριε Κόκαλη, θα κάνω. Ο κόσμος δεν τρώει πια κουτόχορτο. Έχει συσσωρεύσει πείρα. Η συλλογική συνείδηση είναι πολύ ανεβασμένη. Ο κόσμος ξέρει ότι αν δεν παλέψει ο ίδιος, δεν μπορεί να περιμένει από πουθενά. Κουράστηκε από σωτήρες, κουράστηκε από αναλύσεις περί ποσοστών, κουράστηκε από κοινολογίες και κυρίως
από οπορτουνίστικες ψευδείς λαμπερές εμφανίσεις. Εγώ είμαι εδώ και θα σε σώσω. Ναι. Ο κόσμος δεν είναι άρρωστος. Για ποιον το σύστημα καμπάνα. Είναι άρρωστο. Λαμπερές δεν είναι ο κόσμος άρρωστος. Εγώ... Με δουλεύετε το φουπουά, δεν είναι οριζόντιο. Στο σύστημα του κεφαλαίου είναι όλα οριζόντια για να κόβεις όποιο κεφάλι σε συμφέρει την κατάλληλη στιγμή. Μην ξεχνάτε το Πολυτεχνείο. Είναι ακριβό πράγμα το Πολυτεχνείο.